Look at that. Oh my God. Very nice. Can I just for a little bit. If you must, be careful. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των NBA Undrafted. Το τελευταίο για αυτή τη χρονιά. Έτσι. Και για πάντα. Ας είμαστε ειλικρινεί, δεν ξέρουμε. Ποιος ξέρει το μέλλον. Σωστά. Όπου είναι αρρώστη. Αλλά ελπίζω για εσείς χρονιά. Και έχουμε, μιας και όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και καλοκαιρινό θέμα. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα shout-out στους Pick & Popa, από τους οποίους δανειστήκαμε. Κλέψαμε. Αυτό το θέμα. Έχει γίνει η συμφωνία έχει με τα παιδιά. Ναι. Δεν μας περιμένουν να παίξουν. Πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα, θα γυρίσουμε. Shout-out στον Δημήτρη και στον Παναγιώτη. Λοιπόν, θέλεις να πεις τι είναι, γιατί κάθε φορά το κάνω εγώ. Δροσερό επεισόδιο σήμερα. Όχι, ατάκα Γιάννης, οπότε με μπέρδεψε. Λοιπόν, έχουμε βρει 3 νησιά προορισμούς και 3 μπασκετμπολίστες με τους οποίους θα πηγαίναμε σε αυτά τα νησιά. Nice. Α, κλασικά ο Μάνος προφανώς έχει 3-2 νησιά και οι άλλοι ομάδες και δεν ξέρω τι. Ωραία, ρόστερ, τίποτα κατά. Αυτό. Και ο Άγγελος, ο οποίος συνήθως είναι πολύ καλός στο να ξεκινάει να πέφτει το spot πάνω του. Ναι. Θα μας πει το πρώτο. Λοιπόν, εγώ όταν μου είπατε το concept, κατάλαβα διάφορα πράγματα. Όχι πάλι! Ένα από αυτά ήταν αυτό που ήταν το concept. Αλλά κατάλαβα και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εμένα με κάλεσαν κατευθείαν. Όταν κατάλαβα αυτό, ότι θα μιλήσουμε για παίκτες και για νησιά γενικά. Ωραία. Οπότε ρε παιδί μου, μου ήρθανε συνέχεια λογοπαίγνια, δεν γινότανε. Οπότε. Ωραία. Αλλά δεν κατάλαβα, μετά κατάλαβα το κόνσεπτ και δεν θα το πω ρε παιδί μου τα λογοπαίγνια. Τα οποία τα έχεις έτοιμα. Δεν θα πω ρε παιδί μου ποτέ ότι υπάρχει Τζέρεμι Λίμνος, ξέρω εγώ. Ή Μπεν Σίμι, ξέρω εγώ. Λεσμόν Τζέιμς, δεν το πω αυτό καθόλου. Κατάλαβα. Το Στίβεν Λεκάνταμ. Πώ θα κουφονήσει, ξέρω εγώ, αυτό είναι απαράδεκτο. Ο Καρμήλος Άντωνη επίσης δεν θα κοπεί. Δεν θα είναι στο επεισόδιο μας. Ο Σπέτσας Ριάκοβιτς, φοβερός παλιός. Αγαπημένος Γιάννη. Ναι, από τους πολύ δυνατούς. Αυτά δεν θα τα πω τέλος πάντων. Θα πω αυτό που όντως. Κρίμα. Θεαστικά και δεν έχω επίσης η απάντηση μου. Α, ναι, θα πήγαινα με τον Ζακ Λαβίν στη Μύκονο. Okay. Και θα το δικαιολογήσεις. Γιατί αν είσαι στην πόλη των ανέμων, πρέπει να πας και στο νησί των ανέμων. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον προορισμό, την Μύκονο. Ωραία. Μου έδωσε και ωραία πάσα ο Άγγελος. Διότι για μένα είναι και ένας άλλος κόσμος, είναι μια τελείως άλλη κουλτούρα και εγώ λατρεύω το άγνωστο. Οπότε θέλω να το εξερευνήσω και αυτό το κόσμο, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Ξέρω ότι δεν θα πάω ποτέ και για οικονομικούς κυρίως λόγους, οκ. Okay. Και θέλω να πάω στη Μύκονο με τον LeBron James. Και θέλω να πάω με τον LeBron, διότι ο LeBron μου βγάζει λίγο αυτό το party animal γενικότερα, ρε παιδί μου, ξέρω, σαν άνθρωπος μπορεί να παρτάρει και να γουστάρει. Και εγώ δεν είμαι αυτής της φάσης, αλλά από τη στιγμή που θα μπω σε ένα τέτοιο κόσμο, θέλω να το ζήσω, ρε παιδί μου, με τον LeBron όλο αυτό. Και το πιο βασικό είναι ότι ο LeBron θα πληρώσει για όλα αυτά τα έξοδα, διότι εγώ δεν μπορώ να πάω σε ένα τέτοιο μέρος. Μ' αρέσει αυτό, γιατί ο LeBron θα του έβαζε και ένα όριο. Ότι τύπου δεν είναι ρε παιδί μου αυτός που θα πάει και θα διαλυθεί. Ναι. Mm. Δηλαδή, ο LeBron θα τον είχε λίγο ελεγχόμενο το Γιάννη. Ενώ αν πήγαινε με κάποιον άλλον, μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη η βάση. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ναι. Αλλά συγκεκριμένη εμπειρία σε ένα τέτοιο τελείως άγνωστο κόσμο, ρε παιδί μου, για μένα θα ήθελα να τη ζήσω με τον LeBron. Okay. Πώς κάνουμε ένα shout-out στον Naomi Kahn και μας πάει εκεί που έχουν. Εδώ είμαστε, όποιος θέλει. Λοιπόν, θα πάω και εγώ λοιπόν στη Μύκονο και θα τα πούμε εκεί. Θα πάω με τον Χωσέ Αλβαράδο, γιατί δεν υπάρχει Peter στο roster των Pelicans. Γιατί ήθελα να πάω με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Σε έχει επηρεάσει ο Άγγελος. Έλεσε, μετά εγώ έχω το περίεργο. Λέω, παίζεις μπάλα προς τα εκεί. Δεν φταίω για τις επιρροές μου. Όχι. Οπότε, ο πιο μασκότ παίκτης, οπότε και πάλι, είναι ο Χωσέ Αλβαράδο και θα είναι αυτός ο μέλλον. Μ' αρέσει που το σκέφτηκα όντως σοβαρά ότι θα ήθελα να πάω, ρε παιδί μου, στη Μύκονο με τον LeBron. Γιατί είναι ο LeBron και θέλω να γνωρίσω τον LeBron και θέλω να πω και Μύκονο, οπότε αυτά συνδυάζονται και πληρώνει ο LeBron. Λέω, αλλά θα πετύχετε μετά Χωσέ Αλβαράδο, πετύχετε Ζακ Λαβίν να φεύγει, ξέρω εγώ, πόσες μέρες σου μήνανε. Θα είναι φοβερό. Αν πήγαινα στη Μύκονο, θα πήγαινα με τον Κλέι Τόμσον. Λέσε. Σου βγάζει γι' αυτό την γωνιά τη λίγο έτσι. Ναι, μου βγάζει full το vibe και θα ήταν και λίγο χαλαρό όμως. Δεν ήταν αυτό το ατελείωτο πάρτι.
Mm. Δηλαδή θα μπορούσαμε πώς, να ράξουμε στη βίλα, με τα σκυλιά, με τα σκυλιά να παίζουν εκεί κότερο, λίγο. Ναι, αλλά αυτό μπορείς να ζήσεις και σε πολλά άλλα νησιά, ρε παιδί μου. Ναι, 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 συμφωνώ. Αλλά μου σκάει Μύκονο ο Κλέη. Okay. Λοιπόν, okay. Εγώ θα πήγαινα. Ναι! Πάρα πολύ καλό. Σπλάς Μπράδες, ήταν ένας Σπλάς Μπράδες. Το είπε ο Δομήνικος. Λοιπόν. Μπεν Σίμι, νομίζω το έπρεπε. Α, τον Τζον Πάξον ξέχασα. Που δεν έχω αλλάξει το όνομα, είναι απλά. Είναι το ίδιο κάτι. Λοιπόν, εγώ θα πήγαινα στην Πάρο που είναι το αγαπημένο μου νησί. Πηγαίνω εκεί από πολύ μικρός. Δεν είναι τυχαίο, το ξέρεις αυτό όμως. Το καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι το αγαπημένο σου νησί. Γιατί? Γιατί οι ρίζες μου είναι από την Πάρο. Αλήθεια λέει. Όντως. Δεν έχω τίποτα στην Πάρο, εννοείται. Εγώ συνεχίζω να είμαι εγώ, δυστυχώς. Παριανός, πώς λέγονται οι άνθρωποι. Παριανός. Ναι, οι πρόγονοι, ξέρω εγώ, ναι, ήταν. Θα πήγαινα στην Πάρο και επειδή στην Πάρο έχει πάρα πολλούς Γάλλους τουρίστες, πολύ γαλλικό element γενικά, θα πήγαινα με τον Ρούντι Γκομπέρ. Σωστό. Και τον Εβάν Φουρνιέ. Παρεάκι, τριπλέτα, για να μπορούμε να κινούμαστε άνετα. Αν είναι να μιλήσουμε, να κάνουμε, να έχουμε ότι ξέρεις, θα είναι πάντα δύο. Μπράβο. Το Ρούντι ψηλό παιδί δεν το χάνεις. Μπράβο, ναι. Το Ρούντι δεν το χάνεις με τίποτα εκεί. Ναι, σωστά. Θα ήταν με σκοπό όμως ο Ρούντι, εντάξει, να φτιάξει λίγο την εικόνα του προς το ελληνικό κοινό, θέλω να ελπίζω. Θα βοηθούσες. Θα βοηθούσα, ας πούμε, για, θα τον καλούσαμε στο σύλλογο στην Αθήνα κλπ. Πρώτα. Είμαι ο πρόεδρος του συλλόγου φίλων Ρούντι Γκομπέρ. Αλήθεια λες. Όντως. Και το μοναδικό μέλος. Α, όχι. Αν θέλετε, έχω. Ετοιμαζόμουν να πω πως γράφεις για τέτοια, αλλά μάλλον δεν έχει. Έχω τα χαρτιά στην τσάντα. Για τα εμπάντα μαζί. Αλλά δεν έχει τύχη ακόμα. Το στέλνω. Είμαστε πάρα πολύ. Απλά δεν έχουν γραφτεί ακόμα. Λοιπόν, αυτό. Οπότε θα ήθελα να φτιάξω λίγο την εικόνα του Ρούντι και θα περνούσε άμα και ωραία, πιστεύω. Έχει και πολλά λεφτά να ξοδέψει ο άνθρωπος. Και για τον Φουρνιέ, θα ήθελα να δει λίγο τη ζωή στην Ελλάδα, γιατί τώρα και με την αποχώρηση του Λούκα μπορεί να χρειαστεί κάποια ομάδα, ας πούμε, να τον εντάξει στο δυναμικό της. Το αγαπημένο μου νησί με τον αγαπημένο μου παίκτη. Ωραία. Ωραία. Άρα μιλάμε για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Υπέροχα. Και αγαπημένο μου νησί είναι η Κρήτη. Ακόμα πιο συγκεκριμένα τα Χανιά. Να δώσουμε με την σειρά μας, παιδί μου, χαιρετίσματα στους Χανιά Big 3. Ένα μπασχετικό community. Σπύρος και Αντώνης, αδέλφια μας, ευχαριστούμε για όλα γιατί έχουν προσφέρει. Και θα ήθελα λοιπόν να πάμε σε μέρη που έχω πάει, εγώ δεν ξέρω αν έχει πάει και ο Γιάννης, οπότε να του δείξω κιόλας ότι γνωρίζω πράγματα. Θα ήθελα να πάμε στην καλύτερη παραλία για μένα όλων των εποχών. Είναι το Ελαφωνήσι, φίλε. Δεν ξέρω αν έχει. Δεν έχω πάει καθόλου. Λέγεται Ελαφωνήσι. Λέγεται Ελαφωνήσι. Όχι Ελαφώνησος. Θα πήγαινε στο Γιάννη για αυτό το λόγο. Καλό. Δεν το σκέφτηκα καν! It was right there! Θα πάθει τίποτα! Τρελό! Γιατί την ώρα που σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, αυτούς τους συνδυασμούς και πάμε, δεν με ένοιαζε να βρω π.χ. ούτε λογοπαίγνια, ούτε ρε παιδί μου. Ναι, ναι, απλά ήθελα να πάω εκεί, αλλά δεν είναι τυχαίο καθόλου, λοιπόν. Όχι! Αλλά το πιο σημαντικό για μένα που θέλω να ζήσω με τον Γιάννη διακοπές στα Χανιά, γιατί θέλω να φάμε στάκα. Ρε, πήγα να φωτώ. Ακριβώς αυτό ότι πιστεύεις ότι θα γύρναγε μετά σε θέση να παίξει μπάσκετ. Αυτό, ναι, έστω και να μυρίσει στράκα ο Γιάννης, δηλαδή, μήπως δεν επιτρέπεται. Κανονικά, επειδή μου για αυτό εντάξει, θέλει ένα μέτρο για τους φίλους και τις φίλες που δεν γνωρίζουν την Ιστάκα. Πρόκειται για ένα γαλακτοκομικό προϊόν, όπου εσείς γνωρίζετε καταρχάς την Ιστάκα. Ωραία. Έχει μια μεγάλη διαδικασία γιατί παίρνει. Πώς το λένε, το γάλα που. Τέλος πάντων, μην αγαπήσουμε να αποφτιάχνουμε στάκα, έχει πράγμα, στάκα, ναι. Τα αφήνει 15 λεπτά. Ό,τι πιο όμορφο έχω φάει στη ζωή μου. Πρώτη φορά φάγαμε με τον Άγγελο όταν μας καλέσαν οι Χανιά Big 3. Πρώτη φορά δεν ήταν τότε. Εγώ, ναι, το πρώτο, νομίζω δεν έχω ξαναφάει από τότε. Γιατί... Και, πω, κρίμα. Εγώ ανακάλυψα εκείνη την ώρα, ανακάλυψα την Αμερική, ένιωσα πραγματικά σαν τον Κολόμβο. Εσύ και δεν είχα φάει ποτέ στάκα. Και δεν αναφέρω τυχαία τον Κολόμβο, διότι ήμουν σε φάση ότι όντως ανακάλυψα την Αμερική. Νομίζω ότι δεν είναι ειδικό, το ονομάζω. Το ονομάζω. Θα μπορούσε. Γιατί και οι Ινδιάνοι είπαν, παιδί μου, στον Κολόμβο ότι όχι, δεν την ανακάλυψε, παιδί μου. Υπήρχε ήδη. Όπως και οι local άνθρωποι, παιδί μου, εκεί πέρα ήταν σε φάση. Ναι, υπάρχει, δεν το ανακάλυψε τώρα. Ήταν ό,τι πιο υπέροχο έχω φάει ποτέ. Και θα ήθελα πάρα πολύ μία μέρα με τον Γιάννη να φάμε στάκα.
ο καθένας ένα πιάτο για να υπάρχει στο τέλος της ημέρας μόνο ένας Γιάννης ο οποίος θα καταφέρνει. Και είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε κάπως να ανταγωνιστώ τον Γιάννη, γιατί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Οπότε ναι, θα ήθελα να φάμε στάκα με τον Γιάννη. Θα πήγαινα με τους Τζέις στη Μήλο. Ωραία. Και θα τους άφηνα εκεί. Γιατί είναι νησί για ζευγάρια κάπως. Ωραίο. Και είναι σε μια κρίσιμη στιγμή της φάσης τους. Άγγελε, ξέρεις τι λένε. Τι λένε. Ότι είναι φάει στη Μήλο. Έχει δίκιο, χωρίζουνε. Μετά άρα το χειρότερο μέρος. Ναι, αλλά όλοι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν. Δεν πάει κανείς εκεί για να χωρίσει. Είναι, πρέπει να τα φτιάξουμε εδώ. Πρέπει να φτιάξει η φάση. Οπότε πρέπει να δούνε λίγο ξανά τη σχέση, γιατί πάνε, είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και θα τους άφηνε εκεί. Εγώ θα τους έλεγα: Ναι, τώρα έρχομαι πάνω αυτό. Πάνω αποφύγω, ξέρω εγώ, τον έλεγχο. Ξέρω και θα ξαναγύρω πίσω. οπότε πιστεύω θα αυτό. Τι ωραίο είναι σύμβολο. Επίσης μια χαρά δεν τους έλεγε. Παραλιάρε έτσι. Ναι. Τώρα. Δεν επικροτώ την επιλογή του Άγγελ, δεν αντέχω άλλο. Άλλους χωρισμούς και τέτοια. Θα πω για την Ικαρία, το δικό μας έτσι κλασικό σήμα κατά τεθένηση. Και είχα δύο επιλογές. Η μία ήταν, αναφέρθηκε ο Λεμπρόν. Επειδή τα φουσκώνει, λίγο ότι αν ήμουν στη διαδικασία που δεν είμαι, στη διαδικασία πεσήματος, ότι θα τα φούσκωνε, θα μπορούσε να με πλασάρει καλά, ότι α, Ντόμ, καλά, φοβερός. Βέβαια, άμα είχες και το Λεμπρόν δίπλα από μόνο του, αυτό θα ήταν μια τραξιόν, ας πούμε, σπουδαία. Ναι, Λεμπρόν όμως δίνει. Ναι, δίνει. Εντάξει, είπαμε. Δίνει και ασίς, ναι, ισχύει. Είμαι ο φίλος του Λεμπρόν εκεί, λοιπόν. Το για καλό, για σένα το είπα για καλό. Ότι θα... Α, και μόνο η παρουσία του. Ναι. Και το δεύτερο το αφιερώνω πάλι για Ικαρία. Δεν θα λες μόνο εσύ παραπάνω από τρεις παίκτες. Δεν θα μπορώ από Ικαρία εγώ. Όχι, για παραπάνω από ένα παίκτη. Αφιερώνω στον Μάνο μαζί με Λόνζο Μπολ. Ωπα, και εγώ το είχα σκεφτεί. Καθότι... Όχι για Ικαρία, να τον φέρουμε τον Λόνζο. Είναι το πιο μαγικό μέρος στην Ελλάδα. Άρα το γόνατό του από ό,τι φαίνεται έχει δυσκολίες. Χρειάζεται ένα θαύμα. Wow. Και αν μπορούσε κάπου να συμβεί, θα ήταν στη Λαγκάδα τότε και μετά. Έτσι. Ένα καριώτικο κρασί, ας πούμε, να τον βοηθήσει. Όχι, 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 δεν ξέρω. Κάπως φάρμακο, έτσι. Ναι. Εγώ θα πήγαινα διακοπές στη Σίκινο με τον Νικόλα Βούτσεβιτς. Ντροπή σου! Ντροπή σου! Σίκινο, γιατί δεν ξέρω. Σίκινο όμως. Λοιπόν, γιατί το. Είχα πάει διακοπές στη Σίκινο. Είχα περάσει πολύ ωραία στη Σίκινο. Είναι ένα νησί το οποίο. Εντάξει, να με συγχωρήσουν οι φίλοι Σικινιώτες, ρε παιδί μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδί. Θα το αποδώσω σε μια κακή στιγμή στον αέρα που φυσούσε πάρα πολύ και δεν μπορούσα να πάω παραλή. Τι έγινε, ρε παιδί. Ρε παιδί μου, μου είχε φανεί ένα νησί το οποίο δεν. Χάλι μάλλον. Δεν με είχε, όχι, ρε. δεν με είχε κερδίσει σε τίποτα. Ούτε στο φαγητό, ούτε στην παραλία, ούτε τέτοιο. Είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν ήταν. Πώς να σου πω, δεν είχε να το σκεφτεί. Θέλω να το πω ότι ξέρεις κάτι. Αυτό. Είσαι. Είναι η ομάδα των Bulls. Δηλαδή, η ομάδα των Bulls είναι η Σίκινος. Είσαι η Σίκινος το Φεβρουάριο. Για φέτος. Για φέτος. Άλλαξε το μου. Μπράβο. Όπως και η Σίκινος πιθανόταν ένα υπέροχο νησί, το οποίο ήταν η κακή στιγμή όταν πήγα εγώ. Και η Bulls μια υπέροχη ομάδα που είναι μια κακή στιγμή όταν πήραν εσένα. Οπότε δεν είναι κάτι. Δεν φταίει το νησί απαραίτητα. Δεν φταίει η ομάδα. Αλλά βλέπεις λίγο τον παραλληλισμό. Ναι. Οκ. Αυτό. Φαντάζεστε τα νησιά να μπορούσαν να ανταλλάξουν πράγματα, assets, με άλλα νησιά. Όπω. Πολύ καλό αυτό. Να σου δίνω αυτή την παραλία, ναι, πάρε αυτά τα κρογιάλια και φέρουμε το Super Paradise, ξέρω εγώ. Ναι. Δύο πίξα από ξέρω εγώ. Παίρνω στάχα και δίνω, ξέρω εγώ, το πανηγύρι τη τότε του μηνό. Ναι, μπράβο. Οπότε να αρχίσει να δώσω να δούμε πράγματα. Σαν τρίτη επιλογή, διάλεξα κάτι το οποίο είναι πιο κοντά, ρε παιδί μου, στα δεδομένα μου. Θα ξεκινήσω από τον συγκεκριμένο παίκτη. Αναφέρομαι στον Νικόλα Γιώκιτς, θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα. Μ' αρέσει αυτό το ότι ωραία τελείωσε η δουλειά μου, πάμε σπίτι μου, έχει αυτό το προσγειωμένο στυλ χαλαρό. Που μου αρέσει πάρα πολύ, το χαλαρό. Οπότε ναι. Και με αυτόν τον άνθρωπο θα πηγαίναμε στη Σαλαμίνα. Ναι. Διότι η Σαλαμίνα, δεν ξέρω τώρα πόσο και πόσο το ξέρετε, δεν είναι από τα πιο γνωστά μέρη και σίγουρα έχει από τα μέρη που θα επιλέξει κάποιο να πάει. Αλλά εγώ, σαν κορυδαλιώτης που σέβεται τον εαυτό του και κυρίως δεν έχει λεφτά, πήγαινα φούλε, παιδί μου, σε Σαλαμίνα. Mm-hmm. Οπότε εκεί πέρα πέρναγα τις, ας τις πούμε, διακοπές τέλος πάντων. Θα ήθελα πάρα πολύ να πηγαίναμε με τον Γιώκιτς, διότι θα πηγαίναμε στα μέρη που έβγαζα μύδια, γιατί έβγαζα μύδια και δόνια. Οπότε, ναι. Έκανα αυτά τα πράγματα. Και θα ήθελα να πάμε παρέα να τα ζήσουμε όλα αυτά, ρε παιδί μου, πολύ παρεΐστικο. Και μπορεί να ψινόταν κιόλα. Πιστεύω θα ψινόταν πραγματικά, γι' αυτό έχω επιλέξει και τον Γιώκιτς στο συγκεκριμένο μέρος. Οπότε,
Μύδια, μεζέδες, παραλίες. Εντάξει, δεν έχει τόσο ρε παιδί μου, αλλά θα ήμασταν κυρίως στο σπίτι. Κρασάκια, γιατί γουστάρει σπίτι. Ναι. Θα πηγαίνει, ερχόμασταν με άλογα που γουστάρει, ρε παιδί μου. Οπότε... Έχει άλογα. Αυτό, έχει... αυτό τώρα εντάξει, είναι. Η Σαλαμίνα θα μπορούσε να έχει. Είναι ένα μέρος. Α, μην πηγαίνει να χώσταν με άλογα, ρε παιδί. Αλλά όχι να εκμεταλλευτούμε. Να βγάλουμε κέρδος για τα άλογα, πολύ βασικό έτσι, εις βάρος των αλόγων, τέλος πάντων. Οπότε, ναι, οι ιδανικές διακοπές μου, να πω την αλήθεια, πιστεύω θα ήταν με Γιόκιτς. Λοιπόν, εγώ για τρίτο, πριν πω το τρίτο, να πω ότι θα μπορούσα να πήγαινα που ήμασταν. Ναι, θα ήθελα να πάω με τον Μπέβερλι στη Φολέγαδρο, γιατί είναι γραφικότατος. θα ήθελα να πάω με κάποιον ψηλό που είναι καλός προσποίησης στην Κέρκυρα, γιατί είναι το νησί των Παμφεάκων. Okay, συγγνώμη. θα πήγαινα στη Γάβδο με κάποιον free agent, γιατί είναι καλό για το ελεύθερο η Γάβδος. Είναι φοβερή. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. αυτό και τέλος, μην ξεχάσω αυτό που ήθελα να πω όμως. ναι, θα πήγαινα με τον Κουάι Λέοναρντ στην Εύβοια. Με την έννοια ότι είναι απλός τύπος, χαλαρός, δεν ενθουσιάζεται ιδιαίτερα. Δηλαδή, ό,τι και να του δείχνει, νομίζω η αντίδρασή του ήταν ότι. Okay. Οπότε πάμε κάπου κοντά. Πάμε κάπου κοντά, πάμε κάπου. Στην Κίμη, ξέρω. Στην Κίμη θα μπορούσε και βόρεια, ίσως πιο βόρεια. Ναι. Τον είχα για χαλαρό για γύρω της Σέρβιας, έχει πολλά να δει. Αν φάνταστα ακούσει εκεί στο Γκουτέλο, πώς θα μιλήσει. Μια χαρά, είναι πολύ ωραία στην Εύβοια. Οπότε θα πήγαινα με τον Γουάι στην Εύβοια, γιατί είναι. Τσιλ διακοπέ και εσύ, σαν κλείσιμο. Λοιπόν, θα πήγαινα με τον Draymond Green, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ χαβαλέ. Περνάμε ωραία, θα λέγαμε για τον μπάσκετ, θα... τέτοιο. Δεν έχω βρει ακριβώς, δηλαδή έχω σκεφτεί τρεις προορισμούς. Δηλαδή, μία είχα σκεφτεί Καρία, μία Καστελόριζο ή Σχοινούσα, κάτι πιο έτσι... Αλτέρνατιο. Ναι, αλτέρνατιο και μακρινό λίγο. Και Κύμολος, Κύμολος, έχω περάσει φανταστικές διακοπές στην Κύμολο. Θα έχεις καλύτερες διακοπές. Σε αντίθεση με ποιο νησί. Όχι, μια χαρά, εσύ πρέπει να περάσει το σύγκρινο. Αλλά το νησί. Έχει το μυθίδωρο, λέει. Καλά, δεν είναι σκηνιώτη. Σκηνιώτη, κλασική. Βάλουμε φωτιά στο σύνδεσμο με το Ρίτικο Πρίμα. Λοιπόν, οπότε σε ένα από αυτά τα νησιά θα πήγαινα με Draymond Green και θα είχα μαζί μου και τον φίλο μας, τον Χάρη τον Γιαννόπουλο. Ο οποίος, shout out στο Χάρη, έχει τρελαθεί αυτές τις μέρες στο Twitter με τον Draymond Green. Δεν είναι αγαπημένος του. Και ήθελε να τον διώξει τέλος πάντων από τους Warriors. Οπότε θα τον είχα μαζί για να τους βάλω σε ένα τραπέζι να πιούνε τσιπουράκια, να κάνουν, να κάνουν ό,τι είναι. Με Draymond ρισκάρεις. Δηλαδή, αν πάει καλά, ελάτε και. Ναι, εντάξει, είναι μεγάλο παιδί ο Χάρης, οπότε μπορεί να το δει. Οπότε. Κάπως να το ομαλοποιήσω λίγο και να πάμε σε μια νέα χρονιά. Με νέο αέρα, ας πούμε, για τον Warriors, ότι πάμε για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, προφανώς μπορείτε να μαντεύσετε ποιος είναι ο άνθρωπος που κράτησα για το τέλος. Μάρκους. Ναι. Και θα πηγαίναμε στην Ιθάκη. Oh. Γιατί σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Wow. Τέλειο. Ανάποδα. Λοιπόν, είμαστε στο Abu Dhabi, όπως ξέρετε, και έχουμε μαζί μας τον Ντοράν, που είναι ο μεγαλύτερος super fan. Δεν το ξέραμε, τον είδαμε εδώ. Έχει το καπέλο, έχει το τζάκετ, έχει τη φανέλα, έχει δαχτυλίδι. Είναι ο μεγαλύτερος super fan των Milwaukee Bucks που έχουμε δει εδώ. Έχει έρθει από το Milwaukee στο Abu Dhabi και θα μιλήσει σε εμάς στο NBA Undrafted. Ντοράν, it's a great pleasure to have you here. Thank you. You have next to you, we know that you're the greatest super fan here in Abu Dhabi for the Bucks. Yes. Next to you is the greatest super fan of the Bucks in Greece. Yep. So it's like, you know. Brothers. Brothers, exactly. We even look alike. Yeah. So, great to have you, really appreciate. Yes. Please tell us a bit. We know that you're, you know, you love the Bucks, that you have followed them. You know, you guys are from Milwaukee, right? Yes. So it's been a struggle. Yes, for many years. Oh yeah. We were season ticket fans, me and my family, for 15 years. And when we first got Giannis, we were so bad. I was like, why don't they just let him shoot every time, just to get him better? And nobody really knew that we could end up having such a superstar on our team. He's like. And not only a superstar, but the best superstar you could ever have. Somebody who's like, just like us, down to earth, who wants to be here, wants to stay here, loves having fun. So it was just like, absolutely amazing. And then the Bucks started getting better. We got a better stadium.
And before you know it, we're getting the playoffs. And then we're like, oh, and the whole city is like, it's all we have. So we're just going crazy, going crazy. So you were inside in the court when Giannis put 50 points, right? Oh, my God. When he put 50 points up, we were like, every single point, we were like, we got there super early. We're in a line everywhere. You see people everywhere, and we're all like, Yanni, Bucks in six, Bucks in six. And we knew that Giannis would play great. We just didn't know about everybody else, but 50 points. Okay. We didn't know he's gonna go back. So I heard it before, and I am seeing it right now. You have a ring. Yes. Yeah, it's look at that. Yes, oh my God. Very nice. So very nice. Can I put it in my finger just for a little bit? If you must be careful. Be careful. Can you see that? It's a finger. I don't know. Yes. Yeah. Oh my God. Dude, look at that. Oh my God. That's it, man. His name is here. Yep. Duran Kemp, right? That's the second? Correct. The second, yep. My dad's here somewhere. Wow. Yeah, great. Shout out to the dad. Bucks in six. Bucks, oh my six. God. 414. Okay. World Championship. Okay. Oh my God. Oh my God. Yes. Okay. This is great. Thank you. I appreciate it. And this is a signature from the players, right? Yes. Actually, most of these players are visitors. I sit right next to the visitors bench, so you got Vince Carter, Donovan Mitchell, Dominique Wilkins. Vince Carter. Careful, he's going to cut it out. He's like the second. Like, this is Donovan Mitchell, this is Vince Carter. 15? Yeah, 15. Oh yeah, that's Vince Carter. That's Vince Carter. Okay. But my sister, she actually has all the Bucks players on a championship jacket. Yeah, okay. Yeah. So, what's that? Yeah. Look at that, man. Bucks. Yes. Yes. Yep, Brooke Lopez crowned me. Yes. Put it on the top for me. Yes. And then all the other players have been signing the back. Yes. Oh my God. So the only one she's missing is Giannis. It's Giannis right there. Saving him a spot. Right here. Giannis goes right here. You gotta get the signature. You gotta get the signature. Yes, tonight at the game. Have you ever been to Greece? No. You gotta come, man. Yeah, we invite you. Come to Greece and stay to my home. It's a small house, okay, but it's okay. I don't need nothing, just a car and bed. I'm good. That's it. Εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ εμείς τέσσερις. Όταν θα πεις. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι δούλεψαν σε αυτή την εκπομπή. Τον Αστέρη, τον Δημήτρη, τον Σωτήρη και όλη την ομάδα φυσικά του NBA και όλους που ήταν από πίσω που βοηθήσανε με το να φτιάξουμε το στούντιο εδώ, τα παιδιά, όλους τους συντελεστές, ας πούμε, που μας έφεραν σε αυτή τη θέση ώστε να βρισκόμαστε εδώ μπροστά σας και να μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που λέμε. Και κάπως έτσι νομίζω ότι κλείνουμε το δεύτερο κύκλο ΕΣΥΟΣ. Σας ευχόμαστε σε όλους να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να είστε έτοιμοι για τη νέα χρονιά που θα είναι καυτή, όπως ήταν και προηγούμενη και όπως θα είναι και η επόμενη. Όπως ήταν και επόμενες μέρες εδώ μεταξύ, έτσι. Έλατε. Έχετε κάψει μας. Αυτοί ήμασταν. NBA Undrafted. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας. Χαιρέτησα. Πλάτη κάμερα. Δεν ξέρω αν έχει σημασία αυτό. Χαίρετα κι άλλο.